Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Σε καταδίκη των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας προχώρησαν οι Ευρωπαίοι εταίροι στο πλαίσιο της άτυπης συνόδου κορυφής στη Ρουμανία. Το θέμα ανέδειξαν ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κύπρου, τονίζοντας τη σημασία έκφρασης της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς την Κύπρο έναντι των ενεργειών της Τουρκίας που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Την ίδια ώρα, παρά το κύμα αντιδράσεων από τη διεθνή και εγχώρια κοινότητα, η Άγκυρα στέλνει και δεύτερο γεωτρύπανο στην Κυπριακή ΑΟΣ, με τον Ερντογκάν να συνεχίζει την πολεμική ρητορική του, κάνοντας λόγο για συμμορίες δολοφόνων στην Κύπρο. Με φόντο τις συνεχείς τουρκικές προκλήσεις, πραγματοποιήθηκε η άτυπη σύνοδος κορυφής στη Ρουμανία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να ζητούν την έμπρακτη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, ο Νίκος Αναστασιάδης επικεντρώθηκε κυρίως σε οικονομικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία, τόσο εγώ όσο και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, να αναδείξουμε ως κεντρικό ζήτημα στη σημερινή σύνοδο τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Στήριξα απόλυτα τις θέσεις του Προέδρου της Κύπρου, ο οποίος ζήτησε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό ως ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Και εγώ βεβαίως ανέδειξα το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδιαίτερο γεωπολιτικό αλλά και ενεργειακό συμφέρον στην ευρύτερη περιοχή της Νότια Ανατολικής Μεσογείου. Ανέδειξα τις βασικές θέσεις της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου και βεβαίως ζήτησα και εγώ όσο και ο Κύπριος Πρόεδρος στην επόμενη σύνοδο μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές να εξετάσουμε εμπεριστατωμένα, συγκεκριμένα και μεθοδικά τα απαραίτητα βήματα και τις απαραίτητες ενέργειες και τα απαραίτητα μέτρα που θα πρέπει να λάβουμε αν αυτή η μονομερής προκλητική συμπεριφορά και η μονομερής παραβίαση του διεθνούς δικαίου συνεχιστεί. Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Αναστασιάδης συντόνισαν τις ενέργειές τους στη Σύνοδο Κορυφής στο Σιμπιού της Ρουμανίας για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών, μετά τις επαφές μάλιστα που είχε στο Παρίσι, άφησε να εννοηθεί ότι τα επόμενα 24 ώρα θα ανακοινωθεί η εκχώρηση νέων οικοπαίδων σε γαλλική πετρελαϊκή εταιρεία. Εκτιμώ ότι θα πρέπει να αναμένουμε τα αμέσως επόμενα 24 ώρα και κάποιες ανακοινώσεις που θα αφορούν τον ενεργειακό σχεδιασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο θέμα της τουρκικής προκλητικότητας είμαι Κύπριος, δήλωσε ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, δείχνοντας έτσι την ξεκάθαρη στήριξή του στη Μεγαλόνησο. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, για άλλη μια φορά έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία για την τήρηση του διεθνούς δικαίου. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδας, της Κύπρου, είναι και αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθιστούμε λοιπόν σαφές προς την Τουρκία ότι και η Ελλάδα και η Κύπρος έχουμε και τη βούληση και τη δύναμη να υπερασπιστούμε και να επιβάλλουμε την εφαρμογή του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου στο σύνολό τους. Πολλό μάλλον ήταν σήμερα. Ακριβώς επειδή η Ελλάδα είναι συνεπέστατη στις υποχρεώσεις της, δεν είμαστε μόνοι μας. Το κρεσέντο των προκλήσεων από τον Ερντογάν δεν έχει τέλος, καθώς εξακολουθεί να προβαίνει σε εμπριστικές δηλώσεις και απειλές. Θα σταματήσετε τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων μας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, είπε, απευθυνόμενος στους σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Άμυνας. Το Ακτινής και Αιγαίδεκη χακλαρμζα γιδέρεκ αρτάν τεζαούς τεσεμπιστερινή. Ο Τούρκος Πρόεδρος ολοκλήρωσε μάλιστα το προκλητικό του παραλήρημα, κάνοντας λόγο για συμμορίες δολοφόνων στην Κύπρο. Κύπριστα, κατήλ çetelerinin zulme altında inleyen kardeşlerimizi kurtaran. Η Τουρκία ετοιμάζεται για γεωτρήσεις ανοιχτά της Κύπρου και εκτελεί μεγάλη άσκηση έρευνας και διάσωσης μεταξύ Χίου και Μυτιλίνης με το όνομα Αστέρι της Ανατολής, που προβάλλεται έντονα από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη άσκηση λαμβάνει μέρος και πλοίο του ψευδοκράτους. Αθήνα και Λευκωσία βέβαια παρακολουθούν στενά τον θαλάσσιο χώρο, στον οποίο θα κινηθεί και το δεύτερο γεωτρύπανο της Τουρκίας στο Γιαβούς. Την ίδια ώρα, σε επιστολή του προς το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 25 Απριλίου, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον οργανισμό απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς για τα όρια των θαλάσσιων ζωνών στην Μεσόγειο ως νομικά αβάσιμους, λανθασμένους και αυθαίρετους. Κατηγορεί μάλιστα την Άγκυρα ότι επιχειρεί να παρέμβει στο δικαίωμα της Ελλάδας να διαπραγματεύεται την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών με τρίτες χώρες. Ωστόσο, οι Τούρκοι φαίνεται να τραβάνε ακόμα περισσότερο το σκηνί, καθώς προχώρησαν και σε 19 παραβιάσεις στο Αιγαίο με 14 μαχητικά αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου και 4 ελικόπτερα. Με την άμεση όμως
όμως αναχέτησή τους από 30 ελληνικά οπλισμένα μαχητικά. Καλώς ορίζω στο στούντιο του Blue Sky τον Γιώργο Χουδαλάκη. Καλησπέρα Γιώργο, καλώς ήρθες. Η τουρκική προκλητικότητα το τελευταίο διάστημα παίζει τα ρέστα της και νομίζω ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον τις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς αντιδράσεις. Είναι καθολικές. Θα έλεγα με ενδιαφέρον, αλλά και με την απαραίτητη εμπειρία που μας έχει διδάξει ο Ατήλας 1. Mm-hmm. Και στο λέω γιατί είχαμε Ατήλα 1, είχαμε Ατήλα 2 και τώρα πολλοί μιλάνε για ένα θαλάσσιο Ατήλα. Είναι γνωστό ότι οι Τούρκοι έχουν παραβιάσει κάθε λογική δικαίου της θάλασσας. Και επειδή λόγια είχαμε ακούσει και από το 1973 και εδώ, θα θυμάστε, το 1974 είχαμε δει, έχουμε ακούσει πάρα πολλά λόγια, έχουμε δει πάρα πολλά ψηφίσματα από τον ΟΗΕ. Αν θυμάμαι καλά, ήταν 40 καταδικαστικά ψηφίσματα για την εισβολή στην Κύπρο. Αλλά από Λάδι πολύ και από τη Γανίτα τίποτα. Mm-hmm. Το λέω γιατί, εάν κάποιος σταθεί στη σημερινή επικαιρότητα, θα πρέπει να πει ότι τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορίας η χώρα μας και πολύ περισσότερο η Κύπρος, αδερφές χώρες είμαστε, έτσι, μην το ξεχνάμε, ένας λαός είμαστε. Πρέπει να αισθανόμαστε αρκετά ικανοποιημένοι, αλλά αυτό είναι σε επίπεδο ρητορικής. Οι Τούρκοι δεν μιλάνε μόνο, Λίνα. Οι Τούρκοι κάνουν και πράξεις. Και θέλω να σου πω ότι σε αυτές τις κουβέντες που κάνουμε δημοσιογράφοι με τους διεθνολόγους, αρκετοί από τους συνομιλητές μου εξηγούσαν ότι είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα οι βόλτες που έκανε μέχρι τώρα τον Μπαρμπαρός, υποτίθεται, ξέρω εγώ, σεισμογραφικές έρευνες και δεν συμμαζεύεται, και μια τελείως διαφορετική ιστορία η απόπειρα γεώτρησης εντός της Κυπριακής ΑΟΖ. Διότι κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει ένα τετελεσμένο και μετά, όπως τα έλεγε και ο λαός, πιάστε αυγό και κούρευτο. Δεν θα μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Ναι, βέβαια, υπάρχει ένα ζήτημα τώρα εδώ που νομίζω ότι σε όλα αυτά που λες ενδεχομένως να είναι ενισχυτικός παράγοντας, το γεγονός ότι είναι πολλά τα λεφτά ενδεχομένως. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα συμφέροντα και η Τουρκία αυτή τη στιγμή δημιουργεί προβλήματα σε αυτούς που θέλουν να τα διαχειριστούν αυτά τα συμφέροντα. Γι' αυτό, Λίνα, και είναι και κρίσιμη η συγκεκριμένη συγκυρία τώρα που μιλάμε. Γιατί το λέω. Είπα ότι σε περίπτωση που γίνει γεώτρηση, τότε θα έχει δημιουργηθεί ένα de facto γεγονός, ένα τετελεσμένο, όπου θα είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να ανατραπεί, ακριβώς όπως έγινε με την εισβολή στην Κύπρο. Αν πρέπει να κόψει το δρόμο της Τουρκίας κάποιος, προφανώς αυτή τη στιγμή είναι οι δυνάμεις αυτές που λέμε μεγάλες και που επωφελούνται από τους φυσικούς πόρους περιοχής. Θυμίζω ότι η μοιρασιά που έγινε, η μέχρι τώρα μοιρασιά, αφορά αμερικανική, γαλλική και ιταλική εταιρεία. Δηλαδή έχουμε την Exxon Mobil, την Total και την Eni. Αυτές οι εταιρείες υποτίθεται τουλάχιστον ότι μπορούν να επικαλεστούν την ασπίδα των στρατιωτικών δυνάμεων των χωρών από όπου μας έρχονται. Αν δεις λοιπόν η περιοχή να θωρακίζεται με τις απαραίτητες αμερικανικές, γαλλικές, ίσως και ιταλικές δυνάμεις, τότε ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν θα μιλάμε μόνο για λόγια. Θέλω κλείνοντας να σου πω και το εξής. Εγώ ήμουν πάντα υπέρμαχος της άποψης, άμα δεν έχεις νύχια να ξυστείς, μην περιμένεις κανένας να σε ξύσει. Σωστό είναι αυτό. Όμως εδώ, όπως είπες και εσύ, είναι πολλά τα λεφτά και τα λεφτά δεν πάνε στις τσέπες μόνο των Κυπρίων και πολύ περισσότερο των Ελλήνων. Από όσο γνωρίζω, από τα μεγάλη deal που κολοσσή έχουν εμπλοκίσει αυτή την ιστορία. Από τα deal αυτού του είδους, είναι πολύ λίγα τα χρήματα που καταλήγουν στα ταμεία των χωρών. Είναι πολλά περισσότερα, θα λέγα πολλά και σε άλλα μέρα που είναι, είναι πολλά περισσότερα τα χρήματα που καταλήγουν στα ταμεία αυτών των κολοσσών. Mm-hmm. Και αυτή η κολοσσή επί της ουσίας είναι επικυρίαρχη του πλανήτη. Mm-hmm. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν οι Τούρκοι τελικώς θα δημιουργήσουν μια νέα αρνητική de facto κατάσταση ή αν οι υπερδυνάμεις που συμμετέχουν στο κόλπο θα τους προλάβουν. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε το θέμα. Πάμε να προχωρήσουμε. Τα θέματα της οικονομίας, κυρίες και κύριοι, με αφορμή και τα μέτρα ελάφρυνσης της κυβέρνησης, συντηρούν την πολιτική αντιπαράθεση.
ενώ πολίτες και επιχειρήσεις διαπιστώνουν ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν ισχύει για καφέ, αναψυκτικά ροφήματα και αλκοολούχα. Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε για τη 13η σύνταξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, χαρακτηρίζοντας την έκτακτο προεκλογικό επίδομα. Την ίδια ώρα, κυβερνητικά στελέχη μιλούν για ένα κοινωνικό πακέτο μέτρων που τώρα πια μπορούσε να υλοποιηθεί. Εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σχολίασε ότι η Ελλάδα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και όχι σε μέτρα που συρρυκνώνουν τους φόρους και ρισκάρουν τη φορολογική συμμόρφωση. Στον απόϊχο των μέτρων ελάφρυνσης της κυβέρνησης, καταναλωτές και συνταξιούχοι επιχειρούν να βρουν το όφελος που θα έχουν στα τρόφιμα και την εστίαση. Πάντως, όπου μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ, μετά από διευκρινήσεις του Οικονομικού Επιτελείου, ξεκαθαρίστηκε ότι εξαιρούνται και στις δύο περιπτώσεις και παραμένουν στο 24% καφέδες, ροφήματα, αναψυκτικά, χυμή και όλα τα αλκοολούχα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο 3ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αναφέρθηκε στο πακέτο ελάφρυνσης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, καταλογίζοντας του ψηφοθυρικούς στόχους και αποδομώντας τη λεγόμενη 13η σύνταξη. Η 13η σύνταξη, αν διαιρέσετε την συνταξιδοτική δαπάνη και την επιμερίσετε στα 12 ή στα 13, θα διαπιστώσετε ότι η 13η σύνταξη στοιχίζει παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το οποίο ανακοινώθηκε από τον κύριο Τσίπρα είναι κάτω από 1 δισεκατομμύριο, άρα δεν είναι 13η σύνταξη. Είναι ένα έκτακτο επίδομα. Είναι αυτό το οποίο ενδεχομένως θα έδινε στο τέλος του χρόνου, το οποίο το έφερε και από Χριστουγεννιάτικο το έκανε πασχαλινό, για να δώσει κάτι 18 μέρες πριν τις ευρωεκλογές. Νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Ορισμένοι χαρακτήρισαν τα μέτρα αυτά προεκλογικά. Νομίζω ότι το ίδιο είχαν κάνει και σε μέτρα που είχαμε ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πέρυσι. Και τότε μίλησαν για προεκλογικές παροχές. Νομίζω και φοβάμαι ότι ορισμένοι δεν έχουν αντιληφθεί ότι η έξοδος από τα μνημόνια δεν ήταν μία τυπική διαδικασία, αλλά ήταν μία κατάκτηση, την οποία πετύχαμε ως χώρα, ως κοινωνία, που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε αυξημένους βαθμούς ελευθερίας. Η Εφη Αξιόγλου στην ΕΡΤ διευκρίνησε ότι η παροχή που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τις συντάξεις αφορά στην κύρια. Αφορά την κύρια σύνταξη, διότι μπορεί ένας συνταξιούχος, η πλειονότητά τους στην πραγματικότητα, που έχουν κύρια σύνταξη και επικουρική σύνταξη, ο υπολογισμός για την 13η σύνταξη θα είναι στη βάση του ποσού της κύριας. Δεν κάνουμε το άθροισμα. Ένα πακέτο μέτρων, το οποίο ακριβώς είναι κοστολογημένο σε σχέση με τις δυνατότητες που έχει και την υπεραπόδοση που είχε τα προηγούμενα χρόνια η ελληνική οικονομία, αλλά είναι και ένα πακέτο μέτρων το οποίο δημιουργεί και μία διασφάλιση ότι αυτή η αναπτυξιακή πορεία η οποία έχει ξεκινήσει όλο το προηγούμενο διάστημα θα συνεχιστεί. Ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ αναφέρθηκε στα θετικά σημάδια της ελληνικής οικονομίας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι πρέπει ακόμη να γίνει πολλή δουλειά και να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις. Όσο η Ελλάδα έχει επιτυχώς εξέλθει από τα προγράμματα του μνημονίου και έχει ξαναγυρίσει στο δρόμο της οικονομικής υγείας και ευημερίας, εξακολουθεί να υπάρχει πάρα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θέλουμε να δούμε την Ελλάδα να εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις και να βελτιώνει την διεθνή της ανταγωνιστικότητα, ώστε να αφήσει μια και καλή την κατάσταση της κρίσης. Ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Πίτερ Ντόλμαν, δήλωσε ότι η Ελλάδα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και όχι σε δημοφιλή μέτρα. Πρέπει, τόνισε, να επεκτείνει τη φορολογική βάση και οι ανακοινώσεις δείχνουν ότι η κυβέρνηση κινείται αντίθετα. Θα συρρυκνώσει το ΦΠΑ και διακινδυνεύει τη μελλοντική φορολογική συμμόρφωση. Επιπλέον, επανέλαβε την πάγια θέση του Ταμείου για μείωση στο αφορολόγητο, κρίνοντας ότι έτσι εξασφαλίζονται πόροι για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Λοιπόν, καλωσορίζω και τον πρόεδρο της Όρθιας Ελλάδας και υποψήφιο ευρωβουλευτή, τον καθηγητή, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, Γιώργο, τώρα... Και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, καλά, πολύ, αλλά το άφησα για πολύ. Το τέλος, για να κάνουμε ένα σχολιασμό της επικαιρότητας. Τώρα, Γιώργο Χουδαλάκη, η αλήθεια είναι ότι το πακέτο το οποίο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός έχει ανεβάσει την κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση στα ύψη. Και Νέα Δημοκρατία μιλάει για προεκλογικό πακέτο και μάλιστα επισημαίνει το γεγονός ότι 18 μέρες πριν τις εκλογές εσπευμένα και πρόχειρα αναγγέλλεται για να καταφέρει η κυβέρνηση να δώσει αυτή την κουτσή σύνταξη, τη 13η όπως τη λέει, την εβδομάδα των ευρωεκλογών ώστε να ανασχέσει
κατά τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης, το αρνητικό κλίμα που καταγράφεται στην πορεία προς την Ευρωκάλπη. Κοίτα, καταρχήν θέλω να σου πω ότι θεωρώ σχεδόν παρελκυστική την κουβέντα που γίνεται για το αν είναι ή δεν είναι προεκλογικό. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μας νοιάζει και πολύ να το πω έτσι απλά. Mm-hmm. Επίσης, ναι, αλλά κάπως πρέπει να βάλουμε την κουβέντα σε ένα όριο. Όχι, δεν το λέω για σένα. Ναι. Το λέω, εσύ ορθά το έβαλε. Αυτή την κουβέντα κάνουμε. Αν είναι ή δεν είναι προεκλογικό. Mm-hmm. Προφανώς όταν κάτι γίνεται 18 μέρες, εξαγγείλεται 18 μέρες πριν τις εκλογές, προεκλογικό είναι. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Mm-hmm. Για μένα η ουσία της συζήτησης είναι αν είναι τα μέτρα καλά, αν όντως ωφελούν τον κόσμο και βεβαίως αν δεν είναι πυροτεχνήματα αλλά έχουν ένα μόνιμο χαρακτήρα. Mm-hmm. Εγώ στη δικιά μου προσέγγιση που φαντάζομαι χάρη και στην παρουσία του καθηγητή του κ. Μητρόπουλου. Θα μας τα πει τώρα γιατί θα μας τα πει πολύ καλύτερα. Αλλά θα σου πω ότι έχω καταλάβει εγώ με την δημοσιογραφική προσέγγιση και την απλούστευση που επιχειρώ κάθε μέρα στα γεγονότα. Καταρχήν, δεν μιλάμε για τη 13η σύνταξη, μιλάμε για τη 12 και κάτι. Mm-hmm. Ένα πράγμα. Είναι καλό που έρχεται αυτό αυτή η ανακούφιση. Ένα ευρωπροεκλογικό επίδομα. Καλό είναι. Ιδίως αν θεσμοθετηθεί. Σε μια λογική ότι θα δίνεται κάθε χρόνο. Γιατί όταν έχεις χάσει όσα έχεις χάσει, ό,τι και να σου δώσουν καλό είναι. Ναι, εντάξει, εννοείται αυτό. Βεβαίως, αν τα βάλει κανείς στη ζυγαριά και πει τι μου πήρατε και τι μου δώσατε. Εκνευρίζεται. Θα εκνευριστεί. Από την άλλη πλευρά, επειδή εμείς πολιτική ανάλυση κάνουμε, θέλω να πω ότι εγώ καλωσορίζω αυτό το γύρισμα από τη διαρκή εξαγγελία αρνητικών μέτρων επιτέλους σε κάτι που μπορεί να θεωρηθεί έστω και ελαφρά θετικό. Για τα άλλα δύο μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν χρειάζεται μια εξειδίκευση, γιατί εγώ περιμένω να πληρώσω σίγουρα λιγότερο λογαριασμό και στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο. Και βεβαίως περιμένω ότι το Σάββατο που θα πάμε με τη Γιούλη στο σούπερ μάρκετ να δω αν όντως, και δεν εννοώ αυτό το Σάββατο, εννοώ ναι, το κάθε Σάββατο, ναι, αν θα γλιτώσω επιτέλους αυτό το περίπου 10% που μου λένε από το ΦΠΑ. Επειδή εγώ πίνω κοκακόλες, συγγνώμη, δεν κάνω διαφήμιση. Εγώ καφέδες και πίνω και καφέδες. Με ενδιαφέρει να δω ναι. Τι θα γίνει. Και καφέ είναι, όπως ξέρεις, γιατί μου τον έκοψε ο γιατρός. Θέλω να δω πόση ακριβώς θα είναι η έκπτωση. Αλλά τώρα τα υπόλοιπα, κατά τη γνώμη μου, είναι στη λογική του κάνουμε την τρίχα τριχιά. Τσακωνόμαστε, πολλώνουμε τα πράγματα. Δεν συζητάμε επί της ουσίας. Δεν συζητάμε αν αυτά τα μέτρα βοηθούν πραγματικά όχι μόνο την οικογένεια, γιατί εδώ υπάρχει αντίκρισμα στην τσέπη και θα το δούμε όλοι. Mm-hmm. Αλλά αν πραγματικά βοηθούν την οικονομία, ή απλώς ας πούμε είναι σαν να κρυβόμαστε πάλι πίσω από το δάχτυλό μας, δίνοντας ασπιρίνη στον καρκινοπαθή. Τώρα, κύριε καθηγητά, αυτό το οποίο ακούω εγώ από την ώρα που δόθηκε η συνέντευξη στο Ζάπιο είναι ότι τα μέτρα είναι πρόχειρα, ότι είναι πρόδειλη σπουδή και ο πανικός της κυβέρνησης για να αναστρέψει ένα αρνητικό κλίμα. Ακούω επισημάνσεις από αυτούς που μπαίνουν στην ουσία και τα μελετούν ότι φέρει πριν ο κύριος Τσίπρας έφερε μπροστά μέτρα τα οποία είχε ψηφίσει με ευνοϊκότερους όρους για το 2020. Όπως αυτή η περιστολή του επιδόματος αλληλεγγύης. Ακούω ότι αυτή η ιστορία με τις επιστροφές των αναδρομικών στους συνταξιούχους είναι επί της ουσίας άνθρακας ο θησαυρός, διότι όταν η γιαγιά θα πάει να στηθεί να κάνει όλη τη διαδικασία και ξαναδεί το 19 να της δίνουν αναδρομικά 8 και 9 ευρώ, δεν της προσφέρει και τίποτα στη ζωή της πέραν της ταλαιπωρίας για να στηθεί στις ουρές. Εσείς διαπιστώνετε κάτι τέτοιο? Κυρία Κλήτου, βάλατε ενδιαφέροντα ερωτήματα όπως και ο κύριος Κουνταλάκης. Αυτό που έδωσε ο κύριος Πρωθυπουργός δεν είναι 13η σύνταξη. 13η σύνταξη για 70 χρόνια στην πατρίδα μας. Αυτό διδάσκω και στους φοιτητές μου ακόμα και σήμερα. Είναι αυτό που ακολουθεί της 12ης. Είναι ολόκληρη σύνταξη. Είναι ολόκληρη σύνταξη ως προς όλους τους συνταξίχους, ανεξαρτήτως ποσού συντάξεως. Αυτό δίνεται λοιπόν, τη λέμε 13η, διότι ακολουθεί της 12ης, η οποία δίνεται με συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς και τίποτε άλλο. Αυτό είναι η 13η σύνταξη. Την ώρα που ο κύριος Πρωθυπουργός χρωστούσε από 8.000 ευρώ σε αυτούς που έχουν μέχρι 500 ευρώ και 12.000 ευρώ κατά μέσο όρο σε κάθε συνταξίχο σε αυτούς που είχαν σύνταξη από 700 ευρώ και πάνω, δίνει αυτό το οποίο είπαμε, 500 ευρώ σε αυτούς που δικαιούνται το ΕΚΑΣ. Και είναι ένα βρώμικο παιχνίδι, το λέω με τα
πλήρης γνώσεως, πλήρους γνώσεως, είναι ένα βρώμικο παιχνίδι, γιατί όταν έχει τελειώσει το θέμα των δικαστηρίων και ξέρει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι χρωστάει σε κάθε συνταξίουχο από τα 2,5 εκατομμύρια αναδρομικά 8.000 ευρώ σε αυτόν που έχει μικρή σύνταξη και 12.000 ευρώ σε αυτόν που έχει μεγαλύτερη, έρχεται και ανακοινώνει για να βάλει τα φόπλατα, σε συνεννόηση το βρώμικο σχέδιο με τους δανειστές για να βάλει τα φόπλακα. Άρα δεν παίρνει θέση για τα αναδρομικά και δίνει 500 ευρώ σε αυτούς οι οποίοι είναι δικαιούχοι ΕΚΑΣ μέχρι τώρα, μέχρι τον Νοέμβριο, και χάσανε για 5 χρόνια επί κυβερνήσεως Τσίπρα οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ, δηλαδή οι φτωχότεροι συνταξιούχοι της Ευρώπης και της Ελλάδας, χάσανε με ένα υπολογισμό που σας στείλαμε σήμερα με στοιχεία της Συγκυρίας Αξόγλου, οι συνταξιούχοι μέχρι 500 ευρώ χάσανε 7.500 ευρώ. Άρα είναι ένα βρώμικο παιχνίδι για να ξεχάσουν οι συνταξιούχοι τα αναδρομικά. Απορώ και με ανοή τους δικούς μου συναδέλφους εργατολόγους, δυστυχώς και χρήσιμους συναδέλφους σας, οι οποίοι στέργουν να πούν ότι έδωσε κάτι της, όταν πήρε 80 δις από τους συνταξιούχους και επιστρέφει 400 εκατομμύρια για να βάλει τα φόπλακα στα αναδρομικά. Βάλτε εμείς και κάτι όρθι... άλλο σε αυτό. Εμείς στην όρθια Ελλάδα, ναι, και εγώ ως υποψήφιος ευρωβουλευτής, δεν θα το αφήσουμε το θέμα. Συν το ότι θα γεννήσει μπογκρόμ με αφάση αγωγών, γιατί ο πατέρας σας που έχει 600 ευρώ ή 1000 ευρώ και θα πάρει τα 300 ευρώ, θα στραφεί κατά του άλλου που είναι δικαιούχος ΕΚΑΣ, που είναι κατώτατος συνταξιούχος και ήδη σήμερα με πήρανε για να κάνουν αγωγές. Άρα είναι ένα απαράδεκτο σχέδιο του Πρωθυπουργού και πρέπει στη διάταξη που να φέρει στη Βουλή να λέει τι θα κάνει για τα αναδρομικά. Διότι φοβάμαι ότι αυτό στήθηκε δυστυχώς με υποστήριξη συναδέλφων σας και δυστυχώς και συναδέλφων μου, για να ξεχάσουν οι συνταξιούχοι τα αναδρομικά. Τώρα, βάλτε μέσα σε αυτό και τον αριθμό των 200 και πλέον χιλιάδων που είναι εν αναμονή να λάβουν σύνταξη και δεν τους αποδίδεται με βαριά ευθύνη του Υπουργείου του συγκεκριμένου. Μα μέχρι τώρα όποιος είχε επικουρική σύνταξη έπαιρνε δώρο. Είδατε την κυρία Αξόγλου, τώρα τη δείξατε ότι λέει θα πάρει προς την κύρια σύνταξη. Μιλάμε για καραγκιοζηλίκια, μιλάμε για παράδεκτες λογικές, με πρώτο στόχο να ξεχάσουν, να διαγράψουν τα αναδρομικά. Και δεν μπαίνει εδώ, είναι έντιμος ο κύριος Κουδάρης, δεν μπαίνει το ζήτημα, πήρε κάτι της. Στα βιβλία μου αποδεικνύω και στους φοιτητές μου ότι πήρε 80 δις και δίνει αυτά που δίνει. Επαναλαμβάνω, με απότερο στόχο να καταλάβουν οι γέροντες, οι γερόντισες, οι μεγαλύτεροι συνάνθρωποι μας, όταν πια το δικαστήριο έχει πει τον τελευταίο λόγο. Έχει πει τον τελευταίο λόγο. Δεν περιμένουμε κάτι για τους συνταξιούχους. Περιμένουμε από μέρα σε μέρα κάτι για τους ενεργεία υπαλλήλους. Τώρα... Και ήρθε ο Πρωθυπουργός και είπε 500 ο ένας, 400 ο άλλος και 300 ο άλλος, και λέει και του χρόνου. Δηλαδή στον κύριο Μητσοτάκη. Πάντως... Όταν ο κύριος Μητσοτάκης προχθές πήρε θέση και είπε: κύριε, εγώ δεν βλέπω χώρο. Δεν βλέπω χώρο, είπε, για σύνταξη. Κύριε Μητρόπουλε, αγαπητέ Αλέξη. Εδώ δεν υπάρχει, με λίγο αυστηρός, κύριε Κουδαλάκη, όχι ως προς εσάς, διότι ακούω ανοησίες από εργατολόγους. Ανοησίες! Εμείς θα διδάσκουμε αυτά στο Πανεπιστήμιο. Δεν είναι 13η σύνταξη. Θέλω να μου επιτρέψεις να βάλω μια παράμετρο σε σχέση με τα αναδρομικά, με βάση τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός, γιατί οι συνάδελφοί μου, τους οποίους κάποιους εξ αυτών καλώς κάνεις και συχτηρίζεις, εγώ είμαι υπέρ, δηλαδή δεν είναι δουλειά των δημοσιογράφων σε καμία περίπτωση να γλύφουν το σύστημα, να το πω πολύ απλά. Αυτό κάνουν περισσότεροι συναδελφοί μου. Δεν λέω για εσά, δεν μου πέφτει λόγο. Ούτε και σε καμία περίπτωση από την άλλη πλευρά να είναι φερέφωνα, ξέρω εγώ, μια αντιπολίτευση με στόχευση την κάλπη. Ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι δουλειά μας. Θέλω να μείνω στο θέμα των αναδρομικών, αν μου επιτρέπει η Λίνα. Ρωτήθηκε λοιπόν από τους συναδέλφους και είπε όταν θα βγουν οι αποφάσεις. Μα έχουν βγει οι αποφάσεις, δεν υπάρχει για τους συνταξίους. Επειδή το άκουσα να το λέτε και εμείς. Ρεπορτάζ κάνουμε. Λέω, είναι δημόσια δήλωση του Πρωθυπουργού. Είναι ανενημέρωτος. Είναι... Δεν θέλω να πω, γιατί του μιλούσα και σε χιδαίο ενικό κάποτε όταν ήμουν βουλευτής του. Δεν θέλω να πω ότι είναι άσχετος. Δεν τον ενημέρωσαν οι σύμβουλοι του. Το Συμβούλιο Επικρατείας για τους συνταξιούχους, κύριοι, έχει πει το τελευταίο λόγο. Και περιμένουν τον Πρωθυπουργό το 2015, το 2016, το 2017
Το 18 τρέχει τώρα. Το 19 να εφαρμόσει τις αποφάσεις. Έχω και μια πληροφορία πάνω στο, σχόλιο που έκανε σε σχέση με τη μη έκδοση των συντάξεων. Ναι, για πες, γιατί υπάρξει, αυτό καίει πάρα πολύ. Είναι 250.000 συνταξιούχοι. Θα υπάρξει σφοδρή αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί δεν είναι μόνο οι εκκρεμούσες συντάξεις. Μπορεί να πει πολλά περισσότερα ο Αλέξης, ο κύριος Μητρόπουλος. Είναι και ένα θέμα το οποίο ο κύριος Πετρόπουλος, ο υφυπουργός, ισχυρίστηκε. Ότι έχουν βγει περισσότερες συντάξεις. Και μάλιστα ο κύριος Βρούτσης προκάλεσε να ζητήσει συγγνώμη, γιατί θα το αποδείξει στη Βουλή ότι λέει ψέματα. Εδώ για να είμαστε δίκαιοι, το είπε ο κύριος Σκουδαλάκης, ο οποίος θα τον παρακολουθώ έγκυρα και εσείς κυρία Κλήτου, έχουν εκαθαριστεί περισσότερες και με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι παλιότερα. Έχουμε στην Τούτο εμείς, έχουμε την ΕΝΙΠΕΚ, παρακολουθούμε πόσες και πότε καθαρίστηκαν. Τώρα λύστε έτσι, μου λοιπόν, μια απορία, εφόσον είμαστε τώρα στο θέμα της 13ης σύνταξης. Ακούω τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, το εξής σκέλος, και επειδή εσείς τα παρακολουθείτε θέλω να μας το διευκρινίσετε. Κατηγορεί την κυβέρνηση λοιπόν ότι προσποιείται πως δίνει μια κουτσουρεμένη 13η σύνταξη, την ίδια ώρα που με την αύξηση των φόρων, με το αφορολόγητο το οποίο ακόμα δεν το έχουμε δει να διασφαλίζεται ότι δεν θα μειωθεί, του προτίθεται η κυβέρνηση να τους πάρει και τη 12η άμεσα ή έμεσα. Σωστή κριτική. Υφίσταται αυτό. Σωστή κριτική. Δεν έπρεπε τώρα πρώτων εκλογών, πρώτων ευρωεκλογών όλοι να συμφωνήσουν ή να πάνε στους δανειστές ή να φέρουν νομοτική ρύθμιση. Το εισηγήθηκε το Κινάλ, το εισηγήθηκε η Νέα Δημοκρατία, έρθει να το ψηφίσουν. Αν όντως δεν θέλει να πάει με όμοιρους τους πολίτες, κυρία Κλήτου, στις εκλογές. Διότι αυτό είναι ένα παράδεκτο πράγμα και σχέδιο να κρατάει ισομοιρία και να υπενήσετε ότι εγώ θα διαπραγματευτώ καλύτερα, άρα θα πάρω τις ψήφους. Είναι απαράδεκτα, ανέντιμα, ανήθικα παιχνίδια σε βάρος του λαού. Προεκλογικά παιχνίδια. Πάμε να προχωρήσουμε. Σε σκληρή κόντρα, κυρίες και κύριοι, ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με σκληρές εκφράσεις και προσωπικούς χαρακτηρισμούς, εξελίχθηκε η πρώτη μέρα συζήτηση στη Βουλή για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Κυρίως στις δευτερολογίες των δύο ανδρών, οι τόνοι ανέβηκαν ιδιαίτερα με αναφορές και αιχμές για τις οικογένειες του ενός και του άλλου, ενώ κυριάρχησαν οι διακοπές του Πρωθυπουργού στη Θαλαμυγό, ο Παύλος Πολάκης και το ήθος του. Αμέσως μετά την αντιπαράθεση, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κατέβηκε από τα υπουργικά έδρανα, πλησίασε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κουνώντας του το δάχτυλο και ακολούθησε φραστικό επεισόδιο. Σε μια εφόλη στη ύλη κόντρα, εκτός ορίων, εξελίχθηκε η έναρξη της συζήτησης για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ηθικό σας πλεονέκτημα, κύριε Τσίπρα, βούλιαξε στα γαλαζοπράσινα νερά του Ιωνίου. Γελάτε, κύριε Τσίπρα. Ήσυχα, παρακαλώ. Πράγματι, θα είναι αστείο, διότι εκεί που σας φωνάζανε κάποτε «Νάτος, Νάτος» ο Πρωθυπουργός, τώρα θα λένε «Νάτος, Νάτος» ο Τσίπρας ο Σκαφάτος. Έτσι θα σας θυμάται η ελληνική κοινωνία. Κύριε Μητσοτάκη, δεν χρειάζεται να ξοδεύεστε. Αν μου ζητούσατε, θα σας έδινα εγώ φωτογραφίες μου, βγάζω και selfie, έχω βγάλει και με το προσωπικό φωτογραφίες. Μπορεί να σας έδινα και μία με ψαροντούφεκο, αν θέλετε, γιατί μου αρέσει και το ψαροντούφεκο. Αν σας αρέσει να έχετε πιο ευχάριστες φωτογραφίες από άλλες που βάλετε το παρακράτος σας να ξοδεύετε, προκειμένου να υποκλέψετε στιγμές της προσωπικής μου ζωής. Είναι ντροπή σας. Είναι ντροπή σας. Εάν θέλατε και ήσασταν τόσο κουρασμένος, όπως μας είπε η κυρία Πανογοπούλου, και έπρεπε να ξεκουραστείτε, να πάτε σε ένα σκάφος, είχατε κάθε δικαίωμα να το κάνετε. Δεν είχατε δικαίωμα να το κρύψετε. Και το κρύψατε, κύριε Τσίπρα. Το κρύψατε γιατί ποτέ δεν είπατε που πήγατε διακοπές και το κρύψατε. Για έναν λόγο. Κάντε ησυχία. Για έναν λόγο. Για έναν λόγο το κρύψατε, διότι έγινε 25 μέρες μετά το μάτι και θα σας έκραζαν όλοι. Στη μετοπική σύγκρουση των δύο ανδρών, που έγινε με βαριές εκφράσεις και προσωπικές αναφορές με εχμές, κυριάρχησαν οι διακοπές του Αλέξη Τσίπρα στη Θαλαμυγό Παναγόπουλου. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Δεν μπήκα στην πολιτική του τόπου πλούσιος, δεν έγινα πλούσιος. Και δεν ανήκω σε μια πολιτική οικογένεια, η οποία δεν έκανε καμιά άλλη δουλειά παρά μόνο πολιτική, και είναι ζάπλουτη, κύριε Μητσοτάκη. Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς για την ελίτ και για τους πολλούς σε μένα.
Παρακαλώ. Την φορά που θα μιλήσετε για ζάπλουτη οικογένεια, ας αναζητήσουμε λίγο και τους τρόπους με τους οποίους η δικιά σας οικογένεια απέκτησε την περιουσία την οποία είχε, πότε την απέκτησε, με ποιους έκανε δουλειές, με ποιους έκανε δουλειές στη Χούντα. Εντάξει, λοιπόν, μην μου κουνάτε εμένα το δάχτυλο για την οικογένειά μου, εντάξει. Εγώ, κύριε Μητσοτάκη, δεν έχω εξοχικό στην Τίνο με σωτυχία με τον κύριο Χριστοφοράκο της Siemens. Δεν έχω σπίτι του Βολτέρου στο Παρίσι. Δεν υπήρξα ποτέ τρόφιμος της Siemens. Δεν πήρα ποτέ δανεικά και αγύριστα, όπως εσείς από τον κύριο Καρχανίων. Δεν χρηματοδοτεί τον οικογενειακό μου προϋπολογισμό άγνωστη offshore, αγνώστων στοιχείων, που χρηματοδοτεί και το πρώτο θέμα. Κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου, εκτός από πρωθυπουργικό σύμβουλος, διορίστηκε και πριν από ένα μήνα πρέσβης εκπροσωπικότητων. Έχω εδώ το σχετικό ΦΕΚ. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Με λίγα λόγια, μου δίνεις τη θαλαμιγό σου και εγώ σε κάνω πρέσβη και αθάνατη. Αυτός είστε, κύριε Τσίπρα. Και ο Παύλος Πολάκης, που αποτέλεσε την αιτία ουσιαστικά για τη διαδικασία, συντήρησε την ακραία ένταση. Εσείς όμως πάθατε σοκ ηθικής, ηθικό σοκ, που πριν από λίγους μήνες τον στενό σας συνεργάτη, τον Νίκο Γεωργιάδη, τον στενό σας σύμβουλο, που καταδικάστηκε για ασέλγεια και παιδεραστία και που κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου, τον κρατήσατε στην άκρη. Δεν πάθατε κανένα σοκ ηθικής και στείλατε τη μισή σας κοινοβουλευτική ομάδα στο δικαστήριο να τον υπερασπιστεί. Και έχετε και μικρά παιδιά. Και έχουμε και μικρά παιδιά. Επιλέξατε αυτό το επίπεδο της αντιπαράθεσης. Και σε αυτό το επίπεδο της αντιπαράθεσης, αν θέλετε, μπορώ και εγώ να χρησιμοποιήσω την φράση του πρώην αρχηγού σας. Θα σας πάω μέχρι τέλους, δεν θα σας αφήσω. Όταν βάζατε τα άθλια έντυπά σας, τα οποία χρηματοδοτούνται ευθέως από τους διαπλεκόμενους που μπαινοβγαίνουν στο Μαξίμου, να χτυπάνε αμήλικτα όχι εμένα, αλλά τη σύζυγό μου, γιατί δεν τολμούσατε φυσικά να τα βάλετε απευθείας με μένα και πρέπει να πάτε να χτυπήσετε τη σύζυγο, εσείς που μιλάτε για οικογένεια και ξαφνικά ανακαλύψατε τις οικογενειακές ευαισθησίες. Τείχος το αναγνωστάκι μόνο ως απάντηση. Δεν έφταιγε αυτός, τόσος ήταν. Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε εκ νέου τηλεοπτική αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που τον παρέπεμψε στη Βουλή. Τώρα που σας βλέπω, πείτε μου αλήθεια. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο αρνείστε μια τηλεοπτική αναμέτρηση? Ποιος είναι ο λόγος? Θέλετε να βάλουμε ως moderator τον κύριο Πορτοσάλτε, να σας δίνει σκονάκια? Να τον βάλουμε, όποιον θέλετε να βάλουμε. Ελάτε επιτέλους να αναμετρηθούμε. Ελάτε να αντιπαρατεθούμε. Γιατί κρύβεστε? Εδώ συζητάμε, κύριε Τσίπρα. 40 φορές έχουμε συζητήσει εδώ. Δεν είμαστε τηλεπερσόνες να πηγαίνουμε στα κανάλια να ασχολούμαστε με το ποιος θα κάνει νούμερα. Εδώ είναι ο ναός. Μετά τη σκληρή κόντρα Τσίπρα Μητσοτάκη, ο Παύλος Πολάκης κατέβηκε από τα υπουργικά έδρανα και πλησίασε τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας για να ακολουθήσει φραστικό επεισόδιο. Σύμφωνα με κύκλους της Πειραιός, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας του είπε: «Σου απάντησε ο Αλέξης, θα σου δείξω εγώ, θα τα πούμε αύριο». Η αντίδραση του κυρίου Μητσοτάκη ήταν οργισμένη και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είπε στον κύριο Πολάκη: «Άντε σήκω, φύγε από εδώ». Σε συνεργάτες του μάλιστα είπε πως ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας μιλούσε με πολλά σύμφωνα και λιγότερα φωνήεντα, μιλούσε ακατάληπτα. Τη δική του εκδοχή για το επεισόδιο έδωσε άμεσα και ο κύριος Πολάκης μέσω Facebook. Θα μιλήσει στη Βουλή αύριο 5 στις 7 το απόγευμα, πριν λίγο μετά την ισοπαίδωση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στο Μητσοτάκη. Κατεβαίνοντας από τα υπουργικά έδρανα, είπα στον Κυριάκο Μητσοτάκη τα εξής: «Μόνο για τη λέξη φασίστας που είπες ότι είμαι, έπρεπε να πάρω το λόγο επί προσωπικού για να σου απαντήσω, γιατί για τα άλλα θα σου απαντήσω αύριο. Όμως επειδή με κάλυψε πλήρως με αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό δεν ζήτησα το λόγο. Η απάντησή του: «Γιατί μου κουνάς το δάχτυλο, πώς μου μιλάς έτσι?». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, σχολιάζοντας την κόντρα Μητσοτάκη-Τσίπρα, καταλόγησε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανερμάτιστο λόγο και υπογράμμισε πως ποτέ στο παρελθόν το επίπεδο του κοινοβουλευτικού διαλόγου δεν βρέθηκε σε τόσο χαμηλό επίπεδο. Όπως σχολίασε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, ανέπτυξε το πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία με έμφαση στις δυνατότητες που δίδονται στη χώρα μας μετά το τέλος του μνημονιακού καθεστώτος. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως είπε, ήταν ανυπόφορα κίτρινος. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, τώρα μιλώντας στο τρίτο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αναφέρθηκε στη σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα και το επίπεδό της. Όταν κάποιος ξεκινάει έναν καυγά, ο άλλος έρχεται μερικές φορές σε μια δύσκολη θέση, αν πρέπει να απαντήσει ή αν πρέπει απλά
να παραμερίσει την απάντηση και να μιλάει για άλλα θέματα. Επέλεξα χθες στη Βουλή να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνω συνήθως, να απαντήσω. Δεν μετανιώνω για αυτό το οποίο έκανα σε καμία περίπτωση, γιατί θεωρώ ότι οι τοποθετήσεις μου ήταν πολιτικές. Ο δεύτερος γύρος αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναμένεται την Παρασκευή, τελευταία ημέρα της συζήτησης για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, που θα ολοκληρωθεί με την ψηφοφορία. Όταν λέμε στα άκρα η κόντρα Γιώργο Χουδαλάκη, έχει ξεπεράσει και τα άκρα, και μέσα σε όλα να προσθέσω, γιατί δεν το είδαμε στο βίντεο, ενδεχομένως να το δούμε στο επόμενο, αν προλάβουμε το χρόνο, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε και περιφερόμενη γλάστρα το Στέλιο Κυμπουρόπουλο. Κοίτα, θέλω καταρχήν να πω έτσι πολύ απλά, ότι με βάση και όλες τις προσλαμβάνουσες που έχω, δόξα τω Θεώ, ας πούμε, στο ραδιόφωνο υπάρχει κάθε μέρα μια αμφίδρομη επικοινωνία με τους ανθρώπους. Θα έλεγα ότι με εξαίρεση ίσως ένα πολύ μικρό ποσοστό εξαιρετικά φανατικών με τα κόμματα, που είναι και ελάχιστα πια στην κοινωνία, η κοινωνία αυτό το πράγμα που εισέπραξε χθες το ξερνάει, το απαξιώνει. Αυτό δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό είναι ένα έμεσμα πολιτικής υποκουλτούρας. Φτάσαμε σε ένα σημείο. Την οποία όμως την εξασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την κυβέρνηση. Να μου επιτρέψεις, γιατί Λίνα, μην ξεχνάς, όχι, και κάτι Λίνα, άλλο. Όχι, όχι, όχι. Το όταν στα τέσσερα εσείς λέει, με κυβέρνηση όχι, ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε, ναι, στο κοινοβούλιο και δεν είδα κανένα να φρίκει από τα κυβερνητικά τώρα, στελέχη. Όταν ο Μητσοτάκης, είναι δύο χρόνια πριν. Γιώργο, είναι δύο χρόνια όχι, πριν. Όχι, Λίνα μου, γιατί εδώ το πέρα στα τέσσερα εσείς είναι η ντροπή και το όνειδος του κοινοβουλευτισμού. Εγώ θέλω να πω αυτό που θέλω να πω. Μην το ξεχνούμε. Καλά, πες το, αλλά και εγώ πρέπει να σου πω τον αντίλογο. Μα δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση μου. Όταν ο Μητσοτάκης λέει ότι επέλεξα να, κατά τη γνώμη μου κάνει λάθος. Και ήθελα να πω πολύ απλά ότι εάν κάποιος θέλει να καταγγείλει τον Πολάκη για τον τζαμπουκά του και για τις βομολογίες του και όλα τα άλλα σχετικά, δεν το κάνει με τον ίδιο τρόπο. Γιατί αλλιώς το κοινοβούλιο δεν θα ήταν το κοινοβούλιο των Ελλήνων, θα ήταν το κοινοβούλιο των Κουτσαβάκηδων. Ναι, υπάρχει και κλείνω με αυτό, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις. Δεν έβρισε ο Μητσοτάκης, είναι ο Τσίπρας μίλησε με αγοραίο ενικό. Πότε? Χθες. Με αγοραίο ενικό. Νομίζω ότι στην πρωτολογία του Τσίπρα, και δεν έχω κανένα λόγο στην να υποστηρίξω τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας μίλησε με αγοραίο ενικό, λοιπόν, πρωτολογία, που είναι πρωτοφανές κοινοβουλευτικά. Δεν έχει καταγραφεί πρωθυπουργός να απαντάει της αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης, λοιπόν, εκτός αν εγώ δεν το θυμάμαι. Επειδή με αυτόν τον τρόπο της συζήτησης εγώ θα πρέπει να μεταβληθώ σε υπερασπιστής του Τσίπρα, πράγμα το οποίο δεν προτίθεμαι σε καμία περίπτωση να κάνω, θέλω να καταλογίσω εκεί, όπως νομίζω, τις ευθύνες. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολλές φορές και δικαίως έχει εγκληθεί για τον τρόπο επικοινωνίας του. Ο Πολάκης για μένα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κατεβάζει εξαιρετικά τον πύχη της πολιτικής αντιπαράθεσης, και λέω ότι δεν θα ήθελα από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να παίξει το ίδιο παιχνίδι. Όπως ο ίδιος είπε, σήκωσε το γάντι, έπαιξε όπως έπαιξε. Κατά τη γνώμη μου, κάνει πολιτικά λάθος η Νέα Δημοκρατία και σας λέω και το λόγο. Κάνει πολιτικά λάθος, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα συσπυρώσει και τους ανθρώπους που λένε Πολάκης και γελάνε. Όταν κάποιος είναι καβάλα στάλογο, δεν επιλέγει την πόλωση. Είναι λάθος στρατηγικά και πολιτικά. Δεν ξέρω αν χαϊδεύει αυτιά εντός ενός κομματιού της Νέας Δημοκρατίας αυτή η τακτική, αλλά είναι πολιτικά λάθος. Το επαναλαμβάνω. Είναι πολιτικά λάθος. Το καταγράφω. Και σε ό,τι αφορά τη χώρα, είναι διπλά λάθος. Καλά, εντάξει, αυτό είναι μια άλλη τάξη. Θέμα, εγώ το καταγράφω. Απλώς δεν μπορώ να συμμεριστώ τη λογική των ίσων αποστάσεων όταν έχουμε μια κυβέρνηση, κύριε καθηγητά, η οποία κάνει καριέρα και κάνει διαδρομή, κουνώντας το δάχτυλο και εγκαλώντας συνεχώς και αδιαλείπτως τους πάντες, ακόμα και για τα δικά της λάθη. Κυρία Κλήτου, το ύφος ήταν απαράδεκτο. Δεν αξίζει σε αυτόν τον λαό αυτή η αντιπαράθεση. Πρώτος έπρεπε ο κύριος Πρωθυπουργός να τηρήσει είτε και το ύφος και την ηθική. Καλά, Προεδρείο δεν υπάρχει, εκφυλισμένο, είναι παραδομένο
στους δανειστές αυτό το αγοραίο κοινοβούλιο, διότι ψηφίζει σε βάρος του λαού μόνο. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι όταν αλωνίζει ο Ερντογάν, όταν στα εθνικά θέματα έχουμε τέτοιες επικίνδυνες εκθέσεις, δεν μπορεί η κυρίαρχη πολιτική ελίτ να συμπεριφέρεται έτσι. Σήμερα εγώ, επειδή είχα αρκετές επαφές, έπραξα απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και για τους δύο αρχηγούς. Και για τον Πρωθυπουργό και για τον αρχηγό Σαξόνη. Δεν έπρεπε να πάνε σε αυτή τη λογική, σε αυτό το ύφος. Άλλα τα προβλήματα του λαού. Περαιτέρω δεν θα ήθελα να σχολιάσω, διότι αυτό το ύφος δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Και αυτές τις φράσεις του Πρωθυπουργού, του κυρίου Πρωθυπουργού, και η αντιπαράθεση σε αυτό το επίπεδο με τον κύριο Μητσοτάκη, δεν πάει. Έπρεπε να επιλέξουν άλλο τρόπο αντιπαράθεσης. Πάντως δεν είναι πρώτη φορά που έχουμε σκληρή κόντρα καταγεγραμμένη με τα πολιτευτικά, αλλά εγώ θα επιμείνω να μην θυμάμαι πρωθυπουργό να απευθύνεται στο παρελθόν, στον ενικό, και να απαντά «είσαι λίγος». Έχετε αυτό δίκιο σε αυτό. Δεν το θυμάμαι. Αν κάνω λάθος, διορθώστε. Το τι δείχνει, είπε ο κ. Σκουδαλάκης, δείχνει πανικό, δείχνει φόβο, δείχνει εγκατάλειψη εξουσίας, αλλά δεν ενδιαφέρει αυτό το λαό. Πρέπει να δείχνουν άλλο ύφος στο λαό. Και να δίνουν και άλλο παράδειγμα. Στο λαό. Αλέξη, είναι δυνατόν τώρα, ειλικρινά το λέω. Υποτίθεται ότι είμαστε σε κορυφαία κοινοβουλευτική στιγμή. Μιλάμε για πρόταση εμπιστοσύνης πια. Ναι. Και η συζήτηση είναι η γυναίκα σου και ο πατέρας μου. Σωστά το λέτε. Σωστά. Μιλάμε τώρα σοβαρά. Ναι, αλλά σε κάθε κορυφαία κοινοβουλευτική στιγμή τα τελευταία χρόνια. Λίνα μου, επειδή είπε κάτι ο καθηγητής, είπε έχουμε αυτά με τον Ερντογάν. Επίτρεψέ μου να σου πω. Έτσι ξεκινήσαμε και το δελτίο. Είμαστε και παλιές καραβάνες, εσείς νεότεροι και πάντα ευηδείς και όμορφοι. Εγώ θυμάμαι, ήμουν πιτσιρικάς, ότι ο Καραμαλής με τον Παπανδρέου κονταροκτυπιόντουσαν πολιτικά, αλλά όταν βγήκε το χώρα, θα τα θυμάται ο Αλέξης. Ήταν στα τηλέφωνα και συνεννοούνταν ποιος θα κάνει τον καλό και ποιος τον κακό αστυνομικό. Τουλάχιστον ας μιμηθούν το παλαιό πολιτικό σύστημα σε αυτό το σκέλος των συνεργασιών, τουλάχιστον στα εθνικά θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και για τις ευχές σας, για τη συμμετοχή. Καλή επιτυχία, κύριε Μητρόπουλε. Και να πούμε ότι ψηφίζει όλη η επικράτεια το ίδιο ψηφοδέλτιο. Το αγνοούν και επιστήμονες και απλοί άνθρωποι, κύριε αυτοί του. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.